Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της λίγας μπασκετάκι. Τι ωραία βραδιά απόψε για να παρακολουθήσουμε το μπάσκετ. Κάθε βραδιά είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο. Οπότε, αν το εντάξω στο intro μου, δεν θα πέσω ποτέ έξω. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Τσέλιγκαντς και Airballers. Μόλις από τη γωνία θα στοχίσει στην πρώτη επίθεση των Airballers. Υπάρχει το πρώτο φάουλ αυτών του Δημητρίου. Και ξεκίνησε δυνατά το πρώτο που θα σωμικάρει απόψε. Στην πρώτη τους επίθεση οι Τσέλιγκαντς, οι οποίοι είναι οι πρωτοπόροι στον τρίτο όμιλο της Development League με 10-1. Στο 5-5 είναι οι Airballers, οι οποίοι προέρχονται από νίκη, είναι φορμαρισμένοι, είναι μια οικογενής ομάδα. Οι Τσέλιγκαντς από την δική της πλευρά είναι μια ομάδα η οποία τρέχει στον ευθυνδιασμό, χτυπάει πολύ μέσα στη ρακέτα, κυρίως με τον Γιάννη Κόνσουλα, αλλά όχι μόνο. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα συναντηθούν οι δύο κόσμοι απόψε. Jump shoot πέρασε τον Σανίδη DK, αλλά στόχισε τώρα ο Γιάννης. Σανίδης. Για τρεις από τον Κόνσουλα είναι άστοχος, υπάρχει μάχη, το επιθετικό rebound δεν τα κατάφερε ο Βαδόπουλος. Ο Δημητρίου τώρα, 0-0 παραμένει. Κρυστάλης, πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το προσωπικό του αντίπαλο. Βαδόπουλο, ο οποίος κατέβασε το rebound, έδωσε μια πάσα, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Βαδόπουλος και Κρυστάλης, ένα ενδιαφέρον match-up. Ο Δημητρίου έχει πατήσει την πλάγια γραμμή. Για να δούμε ποιο παιχνίδι θα υπερισχύσει απόψε, το αμυντικό γενές παιχνίδι των Λίψανδρων απόψε μεταξύ των άλλων Airballers, οι οποίοι έχουν μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους. 11 παίκτες έχουν στη διάθεσή τους οι Τσέλιγκαντς, 5 ολόκληρους παραπάνω. Μπούλας καλούνται να κάνουν και σωστή οικονομία δυνάμεων μεταξύ των άλλων. Οι Airballers, οι οποίοι βρίσκουν πολύ όμορφο τρόπο τους πρώτους τους. Όχι τους πρώτους τους, τους πρώτους πόντους του ψηλού τους. Ωραία πάσα στον Κόνσουλα, ο οποίος δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι επιτυχώς. Πανταλώνας. Μπούλας στην κορυφή, δεν είναι καλό το spacing μεταξύ Μπανταλώνα και Παπαδημητρίου. Ο πρώτος θα πάρει το σούτ, θα στοχίσει. Κόντσουλας θα πάρει την μπάλα. Και στη γωνία πάει να υψώσει παραλίγο να μπει ένα καλάθι. Ποιος κοίταξε το τελικό αποδέχει τον Παπαδόπουλο αυτή τη φάση. Δεν πήγε σε αυτόν, αλλά παραλίγο να μπει στο καλάθι. Σόπουλος. Σούτ για τρεις. Βρέθηκε ελεύθερος, το πήρε. Το ευστόχησε. Η ιδιαίτερα έφτασε στην ελληνική γλώσσα. Εντάξει, το επεισόδιο ήταν λάθος που είπα. Οκ. Ιδιαίτερα έφτασε είναι και το παιχνίδι των Τσέλιγκαντς, καθώς είναι μια πολύ δεμένη ομάδα. Καραγιάννης ανάμεσα σε δύο, υπάρχει ελεύθερος παίκτης στην γωνία. Ξανά Καραγιάννης μέχρι μέσα, θα αφήσει ξανά την μπάλα στο καλάθι. Κέρδισε τον Ζόπλο για μια ακόμα φορά. Στη weak side, στα 16 δευτερόλεπτα. Σουτ για τρεις από τον Ιζόπλου, είναι ξανά εύστοχος από την κορυφή. Ιζόπλου, ο οποίος δεν υπάρχουν υποδείξεις από τον coach των Τσέλιγκαντς. Ιζόπλου, ο οποίος μας έκανε προσωπώντας τους Τσέλιγκαντς κάποιες δηλώσεις πριν το παιχνίδι. Τέτοιες δηλώσεις μπορείτε να βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook, μας κοιτάτε στη Σαλόνικα League. 6 δευτερόλεπτα, ο Γιάννης. Σταματάει την τρίπλα στη weak side ο Πανταλώνας, σουτ για 3 από εκεί που αστόχησε προηγουμένως με μεγάλη καμπύλη. Μπροστά στα πολλά είναι περίπου του Παπαδόπουλου και καταφέρει ο Ζόπουλος στο rebound. Κόντσουλας θέλει να τρέξει, θέλει να ανοίξει το γήπεδο. Για ανάμεσα σε 3 θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Παπαδόπουλο. Ο Ζόπουλος ζητάει την μπάλα στην κορυφή, δεν την παίρνει σε πρώτο χρόνο ο Κόντσουλας. Πάει να δώσει ένα screen, ωραία πάσα από τον DK. Θα ξαναπάρει την μπάλα στο 3 δευτερόλεπτα. Jump shoot για 2 είναι εύστοχο. Αν ήταν λίγο πιο πίσω θα ήταν για 3. Αλλά η πόντι είναι πόντι. 6 είναι το 8-6. Παντελώνας σου για 3, Καραγιάννης είναι εύστοχος και αυτός. Οκ.
8-9. Για να δούμε αν θα βάλει στο χείο ο Κιψανίδης. Υπάρχει μπλοκ, κλείστηκε ανάμεσα από δύο. Ξανά επιθετικό rebound και φάουλ στον Παπαδόπουλο. Για να δούμε άμα θα είναι οι Τσέλιγκαντς αυτοί που θα εγκαθιδρύσουν τον επιθετικό γενή ρυθμό τους και αν θα μπορούν να τον ματσάρουν οι Airballers. Οι Airballers είναι συνηθισμένοι σε πιο χαμηλά σκορ, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους εκάστοτε αντιπάλους που αντιμετωπίζουν στα τελευταία τους παιχνίδια. Αλλά μπήκε και βγήκε και παίζει ένα άσχημο παιχνίδι του Παπαδόπουλου. Ήταν το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι, αυτό που ήταν πριν από λίγο. 8-9 παραμένει. Έχουμε αλλαγή. Αλλαγή δεν είναι πολύ. Αν μπει, μπήκε. Υπάρχει αλλαγή. Πρώτη αλλαγή στον αγώνα. Μακρύδης θα περάσει τη θέση του Παπαδόπουλου. Χαμηλώνει το σχήμα των Τσέλιγκαντς και θα πάει πάνω στον Παντελόνα. Μετά από προτροπή του Τσέου. Οι δύο ομάδες παίζουν με αρκετά ψηλό σχήμα. Κρυστάλλης, ο οποίος θα πάρει την μπάλα, παίζει με γούλα και Καραγιάννη, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Ήθελα να τους αναφέρω και τους τρεις και άλλαξε η μπάλα με τους τρεις προαναφερθέντες. Μου αρέσει όταν οι παίκτες μου κάνουν την εύκολη. Δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα. Είναι εύστοχος μετά από επιθετικό rebound ο Καραγιάννης. Δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα και θα είναι εύκολο το παιχνίδι για τους Airballers. Άμα εγκαθιδρύσουν το ρυθμό του αντιπάλου τους. Μακρύδης για 3. Ερχόμενος από τον πάγκο, δεν είναι. Δεν έχει σταθεί ακόμα. Όπως προείπαμε, Καραγιάννης Κρυστάλλης, ο οποίος εδώ τώρα ένα screen και γούλας. Εναντίον Τσέου, Τζισόπουλου και Κόνσουλα. Τζισόπουλος πάρει το rebound. Έπαιξαν καλή άμυνα με στυράκια και αυτή τη φορά οι Τσέλιγκαντς. Τζισόπουλος. Δεν θα πάρει το shoot για 3, θα το πάρει σαν πέναλτι από τη γωνία ο DK, είναι άστοχος. Θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. DK ξεκινάει ως βασικός αυτή τη φορά στην πετάντα του Τσέλιγκαντς. Καραγιάννης. Θα δούμε τον Κρυστάλλης θα του δώσει ένα screen, πράγματι αυτό κάνει, το εκμεταλλεύεται ο Καραγιάννης, πάει μέχρι μέσα. Θα του βγάλει την πάσα, ωραίο pick and roll. Ανάποδο λέει up, καλάθι και foul από τον Κρυστάλλη. Foul που έχει κρυωθεί στον Μακρύδη, είχε πάει για βοήθεια και βρέθηκε να μαρκάρει παίκτη που δεν είναι ο φυσικός του αντίπαλος που προκύπτει στο σχήμα που έχουν οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Ωραίο pick and roll. Υπάρχει μία ακόμα αλλαγή, έτσι ώστε θα περάσει στον πάγκο. Ο Δημητριάδης θα τον αλλάξει. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη ότι αυτό μειώσε το σχήμα. Ευτόχος με βολή. Απλό. 9-14, 1-1 τα ομαδικά. Μακρύδης από την αριστερή γωνία. Στόχησε από την δεξιά. Υπάρχει διπλή τρίπλα από τον Κόνσουλα. Ο οποίος πήγε να επιτεθεί κατά μέτωπο. Θα τον δούμε πολλές φορές και απόψε, λέει η λογική, να το κάνει αυτό. Ο Κόνσουλας είναι ένα πολύ εργαλείο στη διάθεση του οποιοδήποτε coach. Μπορεί να κλέψει όπως κάνει εδώ πέρα. Μπορεί να επιτεθεί κατά μέτωπο. Μπορεί να σουτάρει για 3. Έχει ένα ακόμα φάουλ στον Κόνσουλα. Καταφωνεί. Φάουλ που έχει χρειωθεί στον Παπαδημητρίου. Επίσης δεν είναι καθόλου σπάνιο φαινόμενο να βλέπουμε να διπλώνει άμυνα πάνω στον Κόνσουλα. Πολλές φορές με το που πάρει την μπάλα. Στον για 3. Με τη γωνία τον Κόνσουλα είναι άστοχος. Μπούλα στο rebound. Μπούλας. Αυτός θα κατεβάσει την επίθεση. Καραγιάννης. Μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, μπήκε! Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. 9-16. Έχουν κολλήσει στους 9 πόντους για αρκετή ώρα η Τσέλιγκαντς. Ο Διατρής Ισόπουλος θα τους ξεκολλήσει αυτός. 12-16. Αρχίζει να ανεβαίνει ο πεσμένος ρυθμός στα τελευταία λεπτά. Ο Μακουλίδης ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Θα αξιοποιήσουν την μοναδική αλλαγή που έχουν οι Airballers απόψε στη διάθεσή τους. Γούλας, jump shoot είναι άστοχος. Rebound από τον Δημητριάδη. Κόνσουλας. Θα χάσει την μπάλα. Κρυστάλλης θα τα πάρει. Τρίου. Γύρω step θα πάει να βγάλει μια σκαστή πάσα. Εκεί που ήταν Ζησόπουλος όμως. 2.43 για το τέλος. Κόνσουλας δεν θα γίνει τελικός αποδέκτης. Δεν ήταν ο
καλύτερη πάσα αυτή που πήρε και κατάφερε να συγκρατήσει. Με το πρώτο time out στην ανανέτευση που παίρνουν οι Τσέλιγκανς, οι οποίοι βρήκαν ένα τρίποντο προηγουμένως από τον Βενιζόπουλο, αλλά είχαν κολλήσει στους 9 πόντους. Ένα τρίποντο δεν φέρνει την άνοιξη. Το momentum εξακολουθεί να λέει air bowlers, αλλά μπορεί πολύ εύκολα να αλλάξει με το ρυθμό που έχει πάρει το παιχνίδι. 2:41 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Στρέφουμε για τη συνέχεια ενός πολύ ενδιαφέροντος μέχρι τη συνέχεια του Γιούμι, είναι μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena, οι δύο ομάδες περνάνε στον αγωνιστικό χώρο έχοντας εξαντλήσει σχεδόν όλο τον χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους για το time out, αν όχι όλο. Η κατοχή είναι τους Bowlers. Από κάτω. Καρδιάννης τώρα θα πάρει την μπάλα. Το ψηλό σχήμα καλά κρατεί και για τις δύο ομάδες. Καρδιάννης. Σταματάει τρίπλα, Κρυστάλλης. Μακουλίδης ενδεχομένως να ζήτησε την μπάλα, δεν την πήρε. Πάει μόνος του μέσα ο Κρυστάλλης, δεν την καταφέρει. Και ο Κρυστάλλης είναι στις... στο πολύ physical παιχνίδι. Την τριά της και ο Παπαδόπουλος δεν ήταν το καλύτερο δυνατό spacing μεταξύ των δύο. Το jumpsuit, το τρίπλο ήταν άστοχο από τον Θεοδόρου. Ο νεοφερθής παίκτης από τον πάγκο των Τσέλιγκανς. Οι Τσέλιγκανς οι οποίοι αναλαμβάνουν μέχρι 11 παίκτες στη διάθεσή τους και γιατί να μην τους εκμεταλλευτούν. Την καλή είναι πάντα. Γούλας. Μακουλίδης έχοντας μπροστά του τον Παπαδόπουλο, βέβαια καλή άμυνα. Καραγιάννης στα 3 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να πάρει το σουτ. Ταλώνας θα χάσει την μπάλα, Ζησόπουλος συγκρατεί. Μητριάδης, ωραία πάσα με τη μία πηγή να βγάλει κάτι πολύ εντυπωσιακό ο Παπαδόπουλος. But wait, there's more. Υπάρχει επιθετικό rebound. Ζησόπουλος. Μακρύδης έχει χάσει ένα σουτ για 3. Είναι εύστοχος αυτή τη φορά. Είναι εύστοχος, ένα στα 2 γι' αυτόν. Δικαιώνεται. Και με δύο τρίποντα, ένα του Ζησόπουλου και ένα του Μακρύδη τώρα. Το 9-16 γίνεται 15-16. Καραγιάννης βρίσκεται στην δυνατή πλευρά. Κούλας σουτ για 3. Μαρκαρισμένο, είναι εύστοχο. Ζησόπουλος ήταν πάνω του. Δεν κατάφερε να τον περιορίσει. 15-19. Χορός τριπόντων στη Sonic Arena. Πανηγύρι τριπόντων εδώ και κάποια ώρα. Ζησόπουλος Μητριάδης σουτ για 3. Άστοχος, δεν θα καταφέρει να μπει και αυτό στο πάρτι. Στο χορό τριπόντων που έχουν στήσει και οι δύο ομάδες. Κούλας. Δεν θα πάρει κάποιο screen σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο. Έχουμε επίσης το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης για το πρώτο δεκάλεπτο. Ωραία σκαστή πάσα στον Κρυστάλλη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 15-21, διαφορά εκ νέου στους 6 πόντους. Οι airballers οι οποίοι φαίνεται να έχουν ματσάρει την ενέργεια των αντιπάλων τους και όχι μόνο να την έχουν ματσάρει, να έχουν υπερισχύσει στο παιχνίδι που έχουν θέσει οι Τσέλιγκανς. Jumpsuit με άσχημο τον Παπαδόπουλο. Κρυστάλλης θα πάει στη γωνία, δεν θα πάρει την μπάλα. Ένας εναντίον ενός παρεξηγητής θα πάρει το screen από τον Κρυστάλλη, ο Καραγιάννης θα πάει μέχρι μέσα, ανάμεσα σε δύο. Υπάρχει φάουλ χαμηλά, είχαν να δώσουν, ναι. Τσέλιγκαντς, φάουλ που έχει πληρωθεί στον Παπαδόπουλο, μόλις το τρίτο ομαδικό για αυτή την περίοδο. Πρώτο διορθώνω, δεύτερο, ξανά διορθώνω, καλά. 8 δευτερόλεπτα, Καραγιάννης. Πάρει το screen από τον Μακουλίδη. Έχει αλλάξει παίκτης πάνω του. Ο Παπαδόπουλος είναι άστοχος. Ξανά επιθετικό rebound. Δεν θα καταφέρει να χτίσει την μπάλα στο καλάθι. Το παιχνίδι δεν έχει πολλά φάουλ, δεν έχει πολλές διακοπές. Γενικότερα Ray. Το πρώτο δεκάλεπτο θα ολοκληρωθεί με σκορ 15-21. Οι Airballers έχουν καταφέρει να υπερισχύσουν με 6 πόντους σε αυτή την περίοδο των Τσέλιγκανς, οι οποίοι δεν έχουν βρει μεγάλο επιθετικό ρυθμό. Δύο τρίποντα έστειλαν τη διαφορά από τον επιθετικό τους, μάλλον από τους 9 πόντους τους 15, ένα του Ζησόπουλου και ένα του Μακρύδη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή με συνοπτικές διαδικασίες όπως συνηθίζεται. Οι δύο ομάδες τώρα δεν εξάντησαν όλο το χρόνο που είχαν. Μετά από το τροφή των διαιτητών, το παιχνίδι θα συνεχίσει. Κόνσουλας. Περνάει τον Μανταλώνα, έχει πάει και ο Κρυστάλλης πάνω του, ο οποίος θα πάρει το rebound μετά από άστοχη προσπάθεια του Κόνσουλα. Ο Μανταλώνας θα συγκρατήσει και σε πιο χαμηλό τέμπο η επίθεση των Bowlers. Ούλας. Κρυστάλλης. Στην weak side βρέθηκε ελεύθερος ο Μανταλώνας, ο οποίος θα εκτελέσει για 3, θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound του Δημητρίου.
πήγε με μία να τα καταφέρει. Θα τα καταφέρει με την δεύτερη. Έχοντας κερδίσει δύο αντιπάλους. Η πρώτη προσπάθεια δεν πήγε να φτάσει μπάλα με τη μία στο καλάθι. Φάνηκε δεδομένως δυσκολότερη, αλλά δεν ήταν. Έχουμε εντύπωση ότι είχε μπει η 14 επίθεση, να έκανε 24. Μπάλα είναι για τους Τέλιγκανς για νέα 14 δευτερόλεπτα. Κόστολος βυθίζεται μέσα στη ρακέτα, θα πάρει την μπάλα στο πρώτο χρόνο, 24. Τώρα θα πάρει την μπάλα στα 5 δευτερόλεπτα. Καλό passing game, βγάζει ελεύθερο. Έχει αυτός πάει μέσα, Δημητριάδης, jump shoot, είναι άστοχος. Υπάρχει rebound από την Κουστάλη. Πούλα τώρα. Καλή επίθεση, αλλά το δεν πήγε για τους Τέλιγκανς. Η διαφορά είναι στο 15-25. Από Δημητρίου. Σκαστή πάσα στον Μαχουλίδη, jump shoot είναι άστοχος. Έχουν τον διπλό του τον Δημητριάδη. Παραλίγο να κλέψουν την μπάλα οι Τσέλιγκανς. Η μπάλα θα βγει εκτός. Παραλίγο να υπάρξει επιθετικό rebound για τους Bowlers. Κόντσουλας. Μαχάει την μπάλα. Συγκρατήσει από την κορυφή. Είναι άστοχο. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound. Για 3-1 ακόμα άστοχο από τον Θεοδόρου. Υπάρχει επιθετικό rebound και φάουλ πάνω στον κόνσουλα. Χειροκροτούμε από τον πάγκο. Φάουλ που θα τον στείλει στην καλύτερη ελευθερία βολών. Έβαλε γκολ ο Πάου. Βολών. Ευτυχώς η δεύτερη. Παπαδημητρίου θα κατεβάσει. 16-25. Ο Βούλας θα πάρει τώρα την μπάλα. Στη γωνία έχει πλησία από τον Θεοδόρου. Παταλώνας ζητάει το screen από τον Κρυστάλλι. Θα του το δώσει. Υπάρχει αλλαγή. Υπάρχει ο Κόντσουλας πάνω του, ο οποίος παίζει overplay άμυνα. Γούλας στα 8 δευτερόλεπτα θα γυρίσει, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Το Βούλας θέλει να βγάλει μια backdoor πάσα και θα καταφέρνει στον Κόντσουλα, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 18-25. Κουλίδης, Παπαδημητρίου. Για... τρεις και υπάρχει... φάουλ για τρεις βολές. Έστωχος στην πρώτη βολή από τον Δημητρίου. Έστωχος και στη δεύτερη. Το delayed gratification είναι κάτι το οποίο έχω την εντύπωση, προσωπική άποψη, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν αποτυπώνεται εύκολα στην μπάσκετ. Τρεις βολές με ένα ενιαίο τρίποντο δεν έχουν την ίδια έγκλη. Το σκόρ είναι ότι λάθος, χρόνος λάθος. Υπάρχει σφύριμα για κάτι για το ταμπλό. Κάτι με το σκόρ και κάτι με τον χρόνο, αν έχω καταλάβει καλά. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ωραία, καλά. 18-28 λοιπόν, διαφορά εκ νέου στους 10. Μετά το 15-25, στο 18-28. Θεοδόρου Σουμπιατρής με μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος. Να καμπύλει στην μπάλα θα δικαιώσει Σουμπιατρής. Είναι άστοχος ο Δημητριάδης. Μετά το καμπύλει στην μπάλα τον Χαρίση. Σκαμπύλη δεν είναι πολύ αριστοκρατικό. Όθηση ας πούμε. Παπαδημητρίου Σουμπιατρής. Άστοχος airball. Και βρεθεί ελεύθερος στην κορυφή. Ήταν σωστά τεχνικό πάλι το σουτ. Βρήκε αποδιοργανωμένη την άμυνα των Τσέλιγκανς, αλλά στόχισε. Κυριοκροτήματα από τον πάγκο. Διάδειο πρέπει να περάσει εκτός. Ζησόπουλος στη θέση του μετά από κάποια ώρα. Παρίσις. Θεοδόρου, Ζησόπουλος. Έχοντας έρθει από τον πάγκο, σου για τρεις, είναι εύστοχος. Ζεστός έρχεται από τον πάγκο
ο ψηλός των Τσέλιγκανς. 21-28. Ψηλό σκορ. Βούλας, στο για 3, μαρκαρισμένο. Είναι άστοχο, πολλοίς κόσμος μέσα στη ρακέτα. Καταφέρνει ο Παπαδημητρίου να πάρει το rebound. Ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε. Ο Κρυστάλης θα δώσει την μπάλα και θα δώσει ένα screen επίσης. Πανταλώνας. Σκόπι ο Βούλας δεν θα πάρει την μπάλα, Μακουλίδης. Παπαδημητρίου. Και μέσα θα... Κερδίσε το φάουλ. Έχει πληρωθήσει το Στεργίου. Έχουν ανακατέψει αρκετά την τράπουλα οι Τσέλιγκανς. Τους παίκτες που έχουν στη διάθεσή τους και πολύ καλά κάνουν. 11 παίκτες. Ο Γιάννης, Βούλας. Θα πάρει το σκρίνο από τον Κρυστάλη. Δεν του δώσει την μπάλα, ο Κρυστάλης έμεινε πολύ ψηλά για να πάρει κάποιο pick and roll. Σουτ για 3 είναι εύστοχος ο Μπανταλωνάς. 21-31. 15-25, 18-28, 21-31. Τρεις φορές οι διαφορές έχουν κουμπίσει τους 10 πόντους. Καλό passing game, βγάζει ελεύθερο σουτ για 3 από τον Ζόπουλο, αλλά αυτός είναι άστοχος, θα έρθει να πάρει το rebound. Καρογιάννης. Θα πάρει το σκρίνο από τον Κρυστάλη. Το Τζος τελικά την μπάλα, ένα ακόμα pick and roll, πάει μέχρι μέσα, ένα ακόμα pick and roll, βρήκε καλάθι. Συγκεκριμένη γροθιά από τον Καρογιάννη. Έτσι 33 για το τέλος και διαφορά για πρώτη φορά στους 12. 21-33. Σεργίου, Κότσουλας αποφασισμένος στο Eurostep, πάει μέχρι μέσα με μεγάλα βήματα, είναι άστοχος. Καρογιάννης θα πάρει το rebound. Βούλας. Νόλουκ πάσα στον Κρυστάλη, ο οποίος θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη, θα στοχίσει όμως. Ζόπλος θέλει να τρέξει, έχει δει τον Κότσουλα, τον συνήθι ύποπτο, ένα ακόμα Eurostep, πάει μέχρι μέσα, το ανάποδο lay-up. Δεν το πιστεύει ο Πάγκος. Καραγιάννης. Βούλας, ακόμα Νόλουκ πάσα στην κίνηση θα πάρει, θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound, δεν υπάρχει αυτή τη φάση, υπάρχει φάουλ σε αυτή τη φάση. Από τον Καραγιάννη, φάουλ που έχει χρεωθεί εκ νέου στον Στερκίου. Υπάρχει πενταπλή αλλαγή. Έχω αντιληφθεί κα... όχι. Τετραπλή αλλαγή. Έτσι. Μπράβο, ρε. Μάλιστα, τετραπλή αλλαγή για Τσέλιγκανς. Αλλαγή στο στρατό είναι αυτό. Θεοδόρου Κόνσουλας. Περάσει εκτός, Καραγιάννης. Δημητριάτης, Παπαδόπουλος. Ισόπουλος είναι εντός. Καραγιάννης. Έχοντας πολύ καλή άμυνα από τον Παπαδόπουλο για 3 από τα 8 μέτρα, ενώ τελείωνε ο χρόνος, είναι άστοχο. Μακρύδης. Δημητριάτης. Για 3 είναι άστοχο. Okay, υπάρχει... Δεν έχει αυτή τη φάση όμως, επιθετικό rebound από τον Βοδόπουλο, 23-33. Μονταλώνας, Γούλας, στη γωνία. Μπαίνει μέσα, δεν θα πάρει την μπάλα όμως ο Παπαδημητρίου, ιδιαίτερα τον στήριο στο ball παιχνίδι. Υπάρχει κλέφτη με τον Δημητριάδη, ο οποίος τρέχει, δεν υπάρχει και κάποιος παίκτης να τον κυνηγάει. 25-33. Διαφορά σε μικρό χρόνο, χρονικό διάστημα, από τους 12 πάει στους 8. Κρυστάλης, ο Βούλας ζητάει και παίρνει την μπάλα. Πάει να βγάλει μια σκαστή πάσα και πίνω Παπαδημητρίου. Παίρνει τη φέξη από τον DK, βάλει που πάει στο παίκτη των Airballers, αλλά θα στοιχίσει αυτός. Ο Κουλίδης ετοιμάζεται να περάσει νέο στον αγωνιστικό χώρο. DK πάει να βγάλει μια πάσα, τα καταφέρνει. Μακρύδης με τη μία, υπάρχει παραλίου, κλείφτει με τον Πανταλώνα. Υπάρχει αμυντική ανισορροπία, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερο παίκτη για 3. Αυτός ήταν ο Δημητριάδης, ο οποίος αστόχησε, υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι και φάουλ από τον Παπαδόπουλο. 4 σερίδες εκεί του πόντι που μπορεί να γίνουν 5. Βολή η οποία θα εκτελεστεί μετά το time out που το ανήγγειλε ο coach του Airballers, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις προηγουμένως πριν το παιχνίδι. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή
στην Ικαρίνα, επιστροφής της Ρίζες, όπως λέει και ένας σύγχρονος φιλόσοφος της εποχής. Οι Τσέλιγκανς μπήκανε στο παρκέ πιο νωρίς από τους Airballers. Τώρα θα περάσουν και αυτοί μέσα. Ελπίζω να συνεχίσει γρήγορα το παιχνίδι για να μην πω κι άλλες μπούρδες πριν ξεκινήσει, για να γεμίσω το χρόνο. Οκ. Ο Παπαδόπουλος θα εκτελέσει την πολύ που δικαιούται. Είναι έστικος και σε αυτήν. 5 σερίδι του πόντι στέλνουν την διαφορά τώρα στους 5. Το ενεργητικό της ομάδας του από το 23 στο 28 ο Γούλας. Ο Γιάννης πάει μέχρι μέσα, βρήκε ελεύθερο διάδρομο δεξί. Τον περίμενε στη ρακέτα. Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος θα κάνει ένα μπλοκ τώρα στο Μακουλίδη. Αλλά δεν ήταν πάνω του. Υπάρχει ένα μικρό σφυρηματάκι, επειδή η μπάλα δεν έχει πάει στον ρεφ. Για τρεις, άστοχο. Κουσόπουλο. Μακρύνης, rebound. Αλλά ο passing game βγάζει ξανά ελεύθερο τον Μακρύνη μετά από πάσα που πήρε από τον Δημητριάδη. Ξανά επιθετικό rebound του DJ. Πάρτο που φοράς κάτω από τον παίκτης του. Που το πάρει μετά από, μετά από πολλές συγκυρίες. Μακρύνης θα στοιχείς εκ νέου όμως. Όχι, λέω αλλαγή τώρα, λέει σε κάποιον από τους παίκτες του για τρεις. Ο Δημητρίου είναι άστοχος, υπάρχει φανταστική πάσα από τον Γούλα, η οποία δεν θα γίνει assist. Με τη μία έβγαλε την μπάλσα. Την μπάλσα, ωραίο. Σπίγκε να σου πετύχει. Την πάσα πίσω από το κεφάλι. Φάση που αδιαφθισβήτητα θα έμπαινε στα highlights αν μετατραπόταν σε assist. Μέχρι μέσα δεν θα καταφέρει ο Παπαδόπουλος. Πετύχει 5 σερί πόντους, δεν θα καταφέρει να τους κάνει 7. Έχουμε περάσει στα τελευταία 2 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Καραγιάννη στην μπάλα. Γούλας, στο 3. Δεν είχε πάει μπροστά του έγκαιρο του Κέι. Θα πει ότι πάρει τώρα την μπάλα. Από το δεξιό διάδρομο. Έχοντας τον Γούλα απέναντί του. Ο Παπαδόπουλος στην strong side. Ο Σόπουλος δεν θα πάρει κανένα σκόρ σε πρώτο χρόνο, θα το πάρει σε δεύτερο από τον Δημητριάδη. Μακρύδης το έχει πάρει προσωπικά, θα το ξαναπάρει. Σου 3, δεν θα δικαιωθεί ούτε αυτή τη φορά. Γούλας. Το rebound. Πενταλώνας. Καραγιάννης. Θα γυρίσει στα 7 δευτερόλεπτα. Γούλας στην γωνία, θα πάρει ένα screen από τον Παπαδημητρίου. Σταματάει τρίπλα, 3 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να πάρει το σουτ. Καραγιάννης μέχρι μέσα θα κερδίσει. 2 παίκτες στο τελικό τον Δημητριάδη, δεν τα κατάφερε να βάλει το καλάθι. Η φάση που πήρε ο Λουκέι ήταν πολύ δυνατή, την επέστρεψε στον Πενταλώνα. Πουλίδης, καλό passing game, βγάζει ελεύθερο τον Γούλα, πολύ όμορφη φάση. Το παιχνίδι, το παιχνίδι ρέει. Δικαίει. Μακρύδης σου 3 και πάλι με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος ξανά, η μπαλμπίλη και βγήκε. Παπαδόπουλος ένα ακόμα θετικό rebound και σε ένα ακόμα φάουλ από τον Μακουλίδη. Θα εκτελέσει δύο βολές. Άλλες δύο βολές, ο ψηλός των Τσέλιγκανς. Στάλης θα περάσει στη θέση του Παπαδημητρίου. Ψηλώνει τώρα το σήμα των Bowlers για τα τελευταία 28,3. Παπαδόπουλος στους βολές, μέρος δεύτερο. Στις τελευταίες φάσεις, άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, υπάρχει η rebound του Καταλώνα. Έτρεξε, έσπασε να πάρει το rebound ο Παπαδόπουλος, δεν τα κατάφερε. 21 δευτερόλεπτα, τα 18 είναι για τους Airballers, αν εξαντλήσουν την επίθεση θα μείνουν κάτι λιγότερο από 2 για τους αντιπάλους τους. Γούλας θα δώσει ένα screen σε 7 δευτερόλεπτα. Πανταλώνας, ψάχνουνε σουτ για 3, φαινότανε οι Airballers, είναι άστοχος ο Γούλας. 3 δευτερόλεπτα, Τριάδης, ο Κρίνης, jump shoot. Ο Γιώργης Μπουστήλης από τον πάγκο, κάτι τέτοιο δεν έγινε, δεν πήκε ούτε καλάθι. Οι δύο ομάδες για μία ακόμα φορά δεν εξάλλησαν τα φάουλ που ήθελαν να δώσουν. Ένα ακόμα indicator του παιχνίδι Ray. Τελικό σκορ πρώτου ημιχρόνου.
28-35 έχουν καταφέρει να χτίσουν ένα ρυθμό και μια διαφορά οι Air Ballers, μια διαφορά μάλιστα η οποία ακούμπησε ακόμα και τους 12 πόντους, τώρα βρίσκεται στους 7 καθώς έχουν καταφέρει να αντιδράσουν οι Telegans, παίζουν το παιχνίδι που παίζουν και τις, όχι μόνο απόψε και τις προηγούμενες 10 αγωνιστικές. Είπαμε ότι οι Ballers έχουν αντιμετωπίσουν και την Ιψανδρία τους, έχοντας μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους απόψε. Εξτρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού, επαναλαμβάνω. Προτιμώ να γίνομαι εγώ κουραστικός παρά το παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε λίγο με το τεματικό. Επιστροφή στη Sonic Arena για το τρίτο δεκάλεπτο μιας πολύ ενδιαφέρουσας αναμέτρησης. Το είπα και πριν, και δύο φορές back to back με τη δύναμη του μοντάζ. Είστε εκεί, τον Δημητρίου. Οι Airballers έχουν την πρώτη επίθεση. Ο Γιάννης πάει μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, ανάποδο λέει από την κατάφερε. Μακρύδης, Κότσουλας διορθώνω, θα δώσει πολύ ωραία την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Συνεργάστηκαν ωραία οι δύο ψηλοί, 30-35. Συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Μουστήλης, ο Μπόλερς. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πρέπει να ελέγξουν το ρυθμό οι Air Ballers, έχοντας, διατηρώντας το χαμηλό τέμπο. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει, αλλά η ομάδα του βρίσκεται ακόμα μπροστά με 5. Πούλας. Πανταλώνας. Τα κρατάω αυτά τις δηλώσεις. Θα πάρει το screen, θα του γνωστάλει, θα εκτελέσει πίσω από αυτό, είναι άστοχος. Χρυσόπουλος το rebound. Θεοδόρου του για 3 με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Ο Δημητριάδης θα καταφέρει να σώσει την μπάλα, αλλά όχι και την κατοχή. Ο Παπαδόπουλος, ο Παπαδημητρίου. Στον πάει τρίπλα, στο weak side είναι ο Καραγιάννης. Ωραία πάσα, εντυπωσιακό μπλοκ από τον Τριάντη. Στην κίνηση είχε πάρει πολύ ωραία την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Μπούλας, για 3. Είναι άστοχος. Τριάντης, Κόντσουλας. Θέλει να τρέξει για μία ακόμα φορά. Μέσα. Είναι άστοχος, υπάρχει μπλοκ. Είχε τριπλώσει άμυνα πάνω του. Τρία πέμπτα ήταν κολλημένα πάνω του και το τέταρτο πέμπτο ήταν δίπλα από αυτόν, παραμόνευε. Γκούλας. Εξάλλη, ο Τζαμπσούτ είναι άστοχο. Έχει αμυντικό ριμπάνω του Μισόπουλο. Κόντσουλας, σου για 3. Βρίσκεται ελεύθερο στη weak side, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό ριμπάνω από τον Παπαδόπουλο και θα στοχίσει το καλάθι, που τους παίρνει το γούλα. Η μπάλα είναι νέο για τους Τσέλικας με 14 δευτερόλεπτα. Ζησόπουλος θα πάρει την μπάλα, θα εκτελέσει ζούτια 3 από την κορυφή, είναι εύστοχος. 33-35. Έχουν επιστρέψει τόσο σε momentum όσο και σε score Τσέλικας. Να βγάλει μια σκαστή πάσα από τα λόγια που δεν είναι συμπαίκτης του όμως. Θεοδόρος. Ζητάει την μπάλα ο Κόντσουλας, δεν την πήρε. Ζησόπουλος, καλό passing game, βγάζει ελεύθερο σου για 3 από την κορυφή, αλλά είναι άστοχος ο Δημητριάδης. Πανταλώνας, κρυστάλλισε την κρίση στο κυρακέτα. Την έχω τα screen και θα πάρει τώρα την μπάλα στη γωνία ο Δημητρίου. Στο για 3 με τον πήρε, κάτσε σου, είναι άστοχος. Και εδώ το rebound. Και χρειάζεται δεν θα πάρει την μπάλα μια backdoor. Ζητάει την μπάλα, έχει κοντύτερο αντίπαλο, αλλά δεν θα πάρει ούτε τώρα την μπάλα. Στο για 3, εύστοχο από τον Θεοδόρου. 36-35 μπροστά οι Τσέλιγκανς. Έχοντας καλύψει μια διαφορά 12 πόντων. Έχοντας υπερκαλύψει μια διαφορά μάλλον. Τώρα βρίσκονται μπροστά με έναν. Πανταλώνας. Γούλας. Πάρει το screen από τον Παπαδημητρίου, ο οποίος δίνει screen σε ψηλότερους συμπαίκτες του. Σουτ για 2 είναι άστοχο από τον Καραγιάννη. Αλλά μπήκε και βγήκε, μαρκαρισμένο. Στο τέλος της επίθεσης, υποβίες χρόνου και αντιπάλου. Θεοδόρου σουτ για 3 ξανά. Είναι άστοχος αυτή τη φορά. Καταγιάννης θα πάρει το rebound. Δεν έχει
κάποιος συμπαίκτης για να πάρει μια ωραία backdoor πάσα. Είχε κροβολιστεί στην weak side ο Παπαδημητρίου. Εντυπωσιακό μπλοκ στον γκουλ από τον Παπαδόπουλο. Πανταλώνας θα πάρει την μπάλα, θα αρχίσει όμως. Μόντσουλας θέλει να τρέξει. Θα παραλίγο να καρφώσει, χάνει. Ενσυχωμένος από συμπαίκτης του πάντως. Αν και το να λέω ότι ο Γιάννης Κόντσουλας θέλει να τρέξει είναι και πλεονασμός, είναι σαν να λέω ότι το γρασίδι είναι πράσινο. Παντελώνας από Δημητρίου. Πάρει το screen από τον Κρυστάλλη, ο οποίος έχει δώσει πολλά screen στους συμπαίκτες του και δίνει ακόμα. Ένα ακόμα θα δώσει το Παπαδημητρίου τώρα, ο Μακουλίτης θα πάρει την μπάλα, έχει την πρώτη άμυνα πάνω του, ο Παπαδημητρίου είναι ελεύθερος, jump shoot είναι άστοχο. Ο Κότσουλας θα πάρει, κάνει το Euro step, ξεπερνώντας, ξεφορτώνοντας αμυγός τον Κρυστάλλη, θα καταφέρει να βάλει το καλάθι, θα βάλει τον εαυτό του. Με τα δικά του δεδομένα έχει μείνει σε κάπως χαμηλά νερά ο Γιάννης Κότσουλας απόψε, jump shoot είναι άστοχο το Μακουλίδη. Δεν θα το είπε όμως. Είμαι σχεδόν σίγουρο γι' αυτό. 8 δευτερόλεπτα. Πάει να βγάλει μια πάσα στον Μακουλίδη από ό,τι μπορούσα να καταλάβω. Θα συγκρατήσει την μπάλα. Σωστός της Elegance. Ισόπουλος. Δεν θα πάρει το τρίποντο Κόντσουλας. Θα το πάρει ο Ισόπουλος. Θα ευστοχίσει από τη γωνία. Στη δεξιά πτέρυγα. 39-35. Ξεχώνει ο Κωστίνης, θέλει να ηρεμήσουν οι παίκτες του, το 30-35 έχει γίνει 39-35. Έχουμε 5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Στάλης θα γυρίσει, υπάρχει έτσι κάτω. Τώρα οι Airballers, γιατί βλέπουν τόσο το σκορ να ξεφεύγει όσο και το momentum να σκέτο φεύγει από τα χέρια τους. Έχουμε 4.52 ακόμα για το τέλος, οι δύο ομάδες πάλι δεν έχουν κάνει πολλά φάουλ, το παιχνίδι ρέει για μία ακόμα περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνα λοιπόν. Επιστροφή. Περιγραφή, αλλά αυτό κάναμε, επιστρέψαμε. Μαγειρεύαμε, θα έλεγα, μαγειρική. Πρώτη κατοχή μετά το time out είναι για τους Τσέλιγκανς, οι οποίοι έχουν τρέξει ένα σερί 9-0. Από το 30-35 στο 39-35 του Σόπουλος. Και έχουν και την κατοχή, καλό passing game. Θεοδόρου ξανά ο Σόπουλος, no-look pass. Δεν θα πάρει το για 3, ο Γούλας ήταν μακριά του. Θα πάρει ο Θεοδόρου, θα στοχίσει. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, υπάρχει τζάμπολ. Μεταξύ Κρυστάλλη και Παπαδόπουλο. Το βελάκι δείχνει Τσέλιγκαντς. Συνεπώς η κατοχή είναι για αυτούς για 9-14 δευτερόλεπτα. Για 14-9 δευτερόλεπτα. Ζησόπουλος, στο διατρίστα θα το πάρει αυτή τη φορά, θα στοχίσει, υπάρχει πάρα πολύ ψηλά. Στεργίου δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα όμως, να τη συγκρατήσει. Ζησόπουλος θα περάσει στον πάγκο, ο DK στη θέση του. Χαμηλώνει τώρα το σήμα των Τσέλιγκανς, οι οποίοι... Θα παίξουμε με δύο καθαρό έμους γκάρτ, Θεοδόρου και Κέι. Γιάννης, Νταλώνας, για δύο, για άστομο σέρμπολ. Τρέχει ο Κέι, θα πάρει την μπάλα. Πάει να βγάλει μια άλλη γουφ πάσα στον Παπαδόπουλο. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει, μια παρόμοια φάση πήγε να βγει και στο πρώτο ημίχρονο. Νταλώνας. Αυτός θα κατεβάσει την επίθεση για τους Ballers. Δεν θα πάρει το screen από τον Κρυσταλλίδη σε πρώτη φάση. Αυτός ζητάει την μπάλα, δεν θα την πάρει πιστή μέσα σε ένα σάντουιτς εντός εισαγωγικών. Το προσωπικό τον πρώτο αντίπαλο και τον Στεργίου. Στα 4 δευτερόλεπτα. Καρογιάννης έχει και δύο παίκτες απέναντί του, πάρει τον ελεύθερο. Δεν ήταν ο Μακουλίδης, δεν πήρε ούτε την μπάλα. Ο Παπαδόπουλος. Πάει μέχρι μέσα πάρα πολύ ψηλά, πήδηξε πάρα πολύ γερό πάτημα, καλάθι και φάουλ που έχει χειρωθεί στον Κρυστάλλι. Η διαφορά, ο Λουένα και αυξάνεται, 11-0 το σερί.
Μακρύδης, θα αλλάξει τον Θεοδόρου. Γκάρντ βγαίνει, γκάρντ μπαίνει. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Βρισκόμαστε στις τελευταίες. Δεν ξέρω, στατιστική. Πολλά πάντως. Βρισκόμαστε στις τελευταίες μέρες Ιανουαρίου. Και καλάθι μπαίνει, καλάθι βγαίνει για τους Ελιγκάντες, οι οποίοι τρέχουν ένα σερί 13-0 τώρα. 13 πόντι. Σερί, είναι ικανή να αλλάξουν το momentum οποιοδήποτε παιχνιδιού, δεν έχει ξεφύγει πολύ σε σκορ. Παναγιάννης Γούλας Κουλίδης. Υπάρχει πόδι από τον Σεργίου. Επίσης ανησυχητικό είναι το 35, στο οποίο έχουν κολλήσει πάρα πολύ ώρα στον ηγητικό τους. Υπάρχει ένα screen που πάει αντίθετο στο screen από τον Στάλι, το θυμίζει ύποπτο. Υπάρχει το foul στον Καρογιάννη. Χαμηλά. Μίνιση. Έδωσε foul στον DK. Πάνω που έχει γραφεί στον DK. Ποιος είναι αυτός? Γούλα στην επαναφορά. Πείτε με αυτόν τον μάτς. Αφήσει έχοντας έτσι πολύ καλή άμυνα. Τώρα Κόνσουλας παντάει γερά, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κάτω χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Ακούσατε πως πανηγύρισε ο Παπαδόπουλος. Γιάννης Μαρκουλίδης θα αποστάρει στο Σεργίου, υπάρχει φάουλ. Φάουλ στο Σεργίου. Μαρκουλίδης. Ο Γιάννης ενδεχομένως θα το σκέφτει για τρεις. Ο Κουλίδης. Η Νταμσούτ είναι airball. Rebound, DK. Καλησπέρι Πέργα, πάει να βγάλει μια πάσα. Κατάφερε να βγάλει την πάσα στον Κόνσουλα. Μπράβο, DK! Κατά χειροκροτούμενος και αυτός από τον πάγκο. Ακούσατε το προσωποταγές Λιμέντο. 46-35. Ασύλληπτο σερί, 16 πόντων. Τέλιγκαντς, Καραγιάννης. Ανάμεσα σε δύο υπάρχει φάουλ για δύο βολές. 2-23 πριν το τέλος. Δικαίωμα για δύο βολές για τον ψηλό των Airballers. Για να δούμε αν αυτό θα σηματοδοτήσει την επανένταξη των αυτών στο παιχνίδι. Τρία λεπτά έχει παίξει, παιδί. Τρία λεπτά έχει παίξει και δεν θα φάω. Άστοχο στην πρώτη. Έχει μόνο τον Δημητρίου. Άστοχο στη δεύτερη, υπάρχει προσπάθεια για επιθυμητικό rebound. Κατάφερε, Κόντσουλας. Δικαίει στη γωνία. Ρίδης σου για τρεις. Λάστιχο αυτή τη φορά, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Καραγιάννη και πάει να τον βλέπει βάλα, δεν το έχει φέρει. Στεργίου τώρα πάνω του. Έχουν επιστρέψει όλοι οι παίκτες. Ζητάει κίνηση από τον Μακουλίδη, δεν θα του δώσει βάλα, με τα λάβα. Θα μας σκρίνουν το κρυστάλι, θα στείλουμε άλλο αντίπαλο τώρα. Φάουλο από νούμερο 1. Υπάρχει αλλαγή, θα περάσει ο Κρυστάλλης εκτός, ο Δημητρίου θα περάσει εντός. Χαμηλώνει το σχήμα η ομάδα των Airballers. Πανταλώνας θα πάει τώρα στη γραμμή. Για να δούμε αν αυτός μπορεί να ξεκολλήσει την ομάδα του στους το παραμένο νούμερο των 35 πόντων. Άστοχος και αυτή στην πρώτη βολή. Ταμπλό, μόνο ταμπλό όμως. Υπάρχει στήριγμα, η μπάλα είναι για τους Τσέλιγκαντς, θα φτάξει σοφ. Θεοδόρου θα κατεβάσει. Μακρύδης, υπάρχει ελεύθερο στη γωνία, ο DK, όπο, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μακρύδη. Ήταν ανοιχτό διάδρομο, τον εκμεταλλεύτηκε. Καραγιάννης.
Κούλας θα ζητήσει την μπάλα στην κορφή, θα την πάρει. Πανταλώνας, Μακουλίδης. Νούμερο 1 θα γυρίσει, υπάρχουν βήματα. Για πάτε και μπροστά εσείς. Όχι, υπάρχει πάλι στο νούμερο 1. Άστοχος, ο Μακουλίδης στην πρώτη βολή. Μετά από Πανταλώνα και Καραγιάννη. Έχασαν τελικά το ζευγάρι για το λίγων φάσεων. Έστοχος η δεύτερη, τώρα έρχεται πρώτος πόντος μετά από πάρα πολύ ώρα για τους Airballers. 48-36 το παιχνίδι έχει γυρίσει τούμπα. Για τρεις είναι άστοχος ο DK. Έχει γυρίσει τούμπα, Θεσσαλονίκη εκεί είμαστε. Καταλαβαίνετε τον παραλληλισμό. Ο Γιάννης πάει μέχρι μέσα, θα προκύστηκαν από το lay-up και πολλοί από αυτές τις φυσικά. Φάσαν όλου το νούμερο 1, υπάρχει deflection, η μπάλα θα βγει εκτός. Από τον Παντελώνα. Ο Ψηλά θα με επαναφέρει. Μακρύδης, εκεί. Μακρύδης πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει τον φάουλ ο Ψηλάς. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Γούλα. 53 για το τέλος. Ήταν το τρίτο ομαδικό φάουλ για την τρίτη περίοδο για τους Airballers. Έχουν συμπληρωμένα ομαδικά οι Τσέλγκατ. Έστω κοντά στον πολύ ο Γιάννης Κόντσουλας. 49-36. Έστω κοντά και στη δεύτερη. 50-36. Τσέλγκα της ήταν πίσω με 12, ακόμα και με 12 πόντους, και τώρα είναι μπροστά με 14. Σε ένα παιχνίδι που έχουν μπει 40-50 και 36 πόντια αντίστοιχα. Jump shoot άστοχο, airball. Μακρύδης, το νούμερο 1 στον Κόντσουλα, υπάρχει εκθετικό rebound, ένα ακόμα. Είναι άστοχο. Πανταλώνας. Σε άμυνα που φαίνεται κάτι σαν ζώνη, τώρα υπάρχει αλλαγή αμυντικού συστήματος των Τσέλιγκανς. Mid attack των αντιπάλων τους. Βούλας θα περάσει εκτός. Κρυστάλλης ξανά στη θέση του. Για τρεις είναι άστοχο από το νούμερο 1, Καραγιάννης. Τελείωνε ο χρόνος. Θα μετρούσε αν έμπαινε. 30 αγωνιστικά λεπτά μετά το σκορ είναι στο 50-36. Στο συν 14 είναι η Τσέλιγκαρτς. Έχοντας καταφέρει να φέρουν τούμπα το παιχνίδι, το οποίο είχε τον δικό τους ρυθμό, απλώς ήταν στα χέρια των αντιπάλων τους. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου με τα παιχνίδια μας. Σκέφτηκα να μην μπορεί επιστροφή γιατί είναι προφανές, αλλά είναι λίγο κρύο το παιχνίδι. Οτιδήποτε, το δουλεύουμε ακόμα. Καραγιάννης, Στάλης με τον Παπαδόπουλο, ενδιαφέρον match-up. Υπάρχει φάουλ πρωτού ξεκινήσει η μονομαχία. Χαμηλά. Το πρώτο φάουλ της περίοδου χρεώνεται στο Παπαδόπουλο. Τώρα θα συνεχίσει η φάση, δεν έχει πάει μπάλα στην ρεφ. Πανταλώνας. Στάλης. Ήταν το τρίτο προσωπικό φάουλ του Παπαδόπουλου. Για τρεις είναι άστοχο από τον Πανταλώνα. Καναγιάννης έχει κλειστεί από δύο. Το Δημητριάδη και το Παντόπουλο, μπάλα θα χαθεί, αλλά υπάρχει θετικό rebound και η Μαχουλίδης. Μας πάει μέχρι μέσα, κόβεται με φάουλ που είναι για δύο βολές. Δεν ήταν το μανικό του παίκτη που έκανε το φάουλ. Θα εκτελέσει πολλές. Έχει το στην πρώτη.
δεύτερη, Swiss και γύρω. Θεοδόρου. Κόντσουλας. Θεοδόρου ξανά. Δημητριάδης θα κερδίσει τον Κρυστάλλι, ο οποίος πήγε ετεροχρονισμένα πάνω στη φάση. Όμως τι είπα. Ο Δημητρίου από την αριστερή πτέρυγα τώρα. Ο Δαλώνας. Κρυστάλλι θα αποστάρει ανάμεσα σε δύο, θα γυρίσει, θα περπατήσει μπάλα στο τυφάνι, δεν θα καταφέρει να βάλει δύο πόντους. Κόντσουλας. Να τρέξει. Μέχρι μέσα, πατώντας πολύ γερά, πέφτοντας. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, αλλά καλά. Κερδίζοντας και το φάουλ. Η άβολη σιωπή ήρθε πάλι να στοιχειώσει τα όνειρά σας. Έστοχος στην βολή ο Κόντσουλας. Έχουμε ξεφύγει από την... Από τον δικό τους... Από τους δαίμονες, τους Elegans. Βρισκόμενοι πίσω με 12, και τον θέλει να βρίσκονται... Με 17! Καθολικό blackout στο δεύτερο ημίχρονο για τους Serbollers. Σουτιατρής Δημητριάδης βρέθηκε ελεύθερος, είναι άστοχος. Ο Παπαδόπουλος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει αυτή τη φορά την μπάλα. Ο Παπαδόπουλος πάντοτε μαχητικός για οποιοδήποτε σχεδόν rebound. Επιθετικό. Καραγιάννης. Μακουλίδης. Μεταλλάνα στη γωνία, θα πάρει χαμηλά, θα γυρίσει. Μια άστοχος από τον Κρυστάλλι. Ο Σόπουλος θέλει να βγάλει την μπάλα στον Κόντσουλα, ο οποίος τρέχει, συγκρατεί και είναι στη γωνία, είναι άστοχος. Πόσο confident παίζει ο Κόντσουλας, ωραία πάσα, αλλά κλέβει ο Παπαδόπουλος από τον Μακουλίδη. Υπήρχε σκοπός για έναν ακόμη πηδιασμό. Ο Κόντσουλας θα πήγαινε για δίποντο, αλλά με το που συγκράτησε την μπάλα στη γωνία πήγε κατευθείαν για τρεις. Μπάλα εκ νέου για τους Elegans. Ζόπουλος. Θεοδόρου. Ξανά Ζόπουλος, δεν θα το πάρει το τρίποδο. Θα το πάρει ο Θεοδόρου, σου για τρεις, είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το εκθετικό rebound. Θα καταλήξει στον Παπαδόπουλο μετά από μια συγκυρία. Υπάρχουν βήματα από τον Κόντσουλα, πρωτού επιτεθεί κατά μέτωπο. Συμπτυσμένο λάθος για οποιοδήποτε παίκτη. Όλα τα ίδια λέω, αλλά δεν πειράζει. Για τις επανάληψεις χάνεται η μάθηση ή και το πρίξιμο πολλές φορές. Καραγιάννης, σιτιατρής, μπροστά στο απλωμένο χέρι του Δημητριάδη, είναι άστοχος. Βγει ο ελεύθερος παίκτης, είναι ο Κρυστάλλις. Μια ακόμα σκαστή πάσα δεν θα βρει τον Μακουλίδη, τον επίδοξο τελικό αποδέκτη. Σόπουλος. Κόντσουλας ζητάει την μπάλα, θα την πάρει λίγο ετεροχρονισμένα. Αυτή χτύψε στο σίδερο. Μην με αντιγράφεις. Λέει ο DK από τον πάγκο, αναφερόμενος στην παρόμοια φάση που πήγε να βγάλει στην πρώτο ημίχρονο. Χτύψε πάλι μπάλα στο σίδερο. Κόντσουλας τράβηξε το διχτάκι, βγάζοντας τα λίγο με τον εαυτό του. Ενδεχομένως μπορεί να συνδυάσει μπάσκετ με αναρρίχηση, γιατί όχι. Ο DK συνδυάζει μπάσκετ με παρκούρ. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Γιάννης Κόντσουλας. Έστοχος στην δεύτερη, 56-38. Μονταλώνας θα κατεβάσει, έχουμε 7 λεπτά για το τέλος της πρώτης απόψινης αναμέτρησης. Ακολουθεί το παιχνίδι. Σελίτ, Κρυστάλλις, τροπή μέσα, ανάποδο lay-up. Έστοχο αυτή τη φορά, 56-40. Σόπλος, συγκρατήσει ο Θεοδόρου, μια πάσα επίδε δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Μετά από μια προσποίηση, κάνει τρίπλες. Θα περάσει τον Παντελώνα και τον Καραγιάννη. Ο Σόπλος, χαμόγελο από τους δύο τελευταίους προαναμιθέντες. Ο Πουλίδης θα κατεβάσει. Παντελώνας.
Καρακέτα τώρα βρίσκεται στη weak side ο Παπαδημητρίου. Η μπάλα έχει πάει χαμηλά και πίνει ο Καραγιάννης και θα κερδίσει φάουλ. Έχει χτυπήσει λίγο πιο κάτω από το στήθος, αν δεν κάνω λάθος. 11-5. Αποβάλλεται ο Παπαδημητρίου, πέμπτο δικό του φάουλ. Στεργίου θα περάσει εντός. Μακρύδης θα περάσει εντός. Δικαίη θα περάσει εντός. Τώρα παιδιά είναι αλλαγή στρατού. Αλλαγή σκοπιά στο στρατό. Αλλαγή σκοπιά στο μπάσκετ με μια ευρύτερη έννοια. Έχουμε πιστολέρο. Οι παίκτες που σουτάρουν τρίποντα. Okay. Ισόπλους για τρεις είναι άστοχος. Καρογιάννης στο rebound. Παπαδημητρίου στα 15 δευτερόλεπτα, Μακουλίδης δίνει την επιλογή ο Κουστάλης, θα την εκμεταλλευτεί η Μανταλώνας. Υπάρχει κόψιμο αλλά με φάουλ. Το 1 έχει χειρωθεί στο νούμερο 1. Μπαλά στην υπογυρίνη στο Στεφάνη, δεν θα μπει από τον Μπαλαδόνα. Πρώτη πολύ. Αστοχωστή στη δεύτερη μπάλα, μπήκε και μπήκε. Άσχημο παιχνίδι την δεύτερη μπάλα του Παπαδημητρίου σε αυτήν την φάση. Το ζευγάρι λέει στον Βολό. Δικαίη. Τρίπλες, αριστερή. Τέρικα πάει μέχρι μέσα, περνώντας τον Παπαδημητρίου. Μέσα στη ρακέτα. Κατά χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Πολύ καλό κλίμα επικρατεί στους Pelicans. Από Δημητρίου. Στάλης γυρίζει, θα ευστοχίσει απέναντι στο προσωπικό του αντίπολο στο νούμερο 1. Στεργίου θα κατεβάσει. Ιδιαίτερα εύκολα στο τώρα το παιχνίδι των Pelicans. Κατεβάζουν πολύ διαφορετικοί παίκτες. Δικαίη σου για 3 είναι εύστοχο. 5 σερί δική του πόντι, στέλνει την φορά πάνω από τους 20. Ο Γιάννης πήγε να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχει επιθετικό rebound, το Κρυστάλλινο θα το καταφέρει. Νούμερο 1, πρώτη την μπάλα. Ρίδης πάει μέχρι μέσα, υπάρχει φάλο από τον Μπανταλώνα. Θα περάσει εκτός. Αυτό θα το δει μπροστά σου. Πόντσες θα περάσει στη θέση του. Θα το δει μπροστά σου. Έστω εγώ στην πρώτη βολή Μακρύδης. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Τσέλιγκανς. Έχουν συμπληρωμένο ομαδικά οι Airballers. Έστω εγώ και στη δεύτερη Μακρύδης. Η διαφορά δεν πήγε στους 20 προηγουμένως, όπως λέει ο Πινάγκας. Τώρα πάει στους 21. Παπαδημητρίου. Κουλίδης. Καραγιάννης. Έχοντας δύο παίκτες πίσω του, πάει να βγάλει κάτι περίπτωση με την εντύπωση. Νομίζω ότι πήγε να βγάλει μια πάσα πίσω από την πλάτη. Πίσω από το κεφάλι. Θα πάρει το σούτ για 3. Κρυστάλλισε, πάρει το rebound. Πάει και αυτός ανάμεσα σε 2. Υπάρχουν βήματα. Ναι, υπάρχουν βήματα. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Δικαίη θα κατεβάσει. Κόνσουλας από τη γωνία. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Μακουλίδη. 4 και 5 για το τέλος. Φάουλ που σημαίνει πολλές. Τελέσει ο κόνσουλας. Εύστοχος στην πρώτη. Κόνσουλας των Τσέλιγκανς. Έχει περάσει και πολλά χρόνια από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Έχει παίξει και στην Μικόνο. Εύστοχος και στην δεύτερη. Μανταλώνας.
Δημητρίου. Μακουλίδης στη γωνία. Θα πάει στη weak side. Στον Πανταλώνα επίδοξα, αλλά θα κλέψει πρωτού πάει αυτή εκεί ο κόνσουλος, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Παπαδημητρίου. Διαφορά όλο ένα και μεγαλώνει. Πανταλώνας. Εδώ στο Μακρύδι, εκδικτικά ελεύθερος, πάρ' το φωνάζει ο κόνσουλας, το πήρε, δικαιώθηκε, 70-42. Τελευταία 3 και 18 για το τέλος. Τελικά της έχουν ένα απίστευτο ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι μέσα ο Μακουλίδης αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αν δεν κάνω λάθος, το σκορ, το ενεργητικό των Air Ballers με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ήταν στο 35, έκτοτε σε 17 αγωνιστικά λεπτά έχουν παίξει μόλις 9 πόντους με το αυτό το καλάθι του Μακουλίδη. Μακρύδης. Σεργίου στο 3, άστοχος, θα έχει rebound τον Καραγιάννη, θέλει να τρέξει, τώρα έχει βρεθεί ο Πανταλώνας, ο οποίος είναι πιο γρήγορος από το Μακρύδη, τρέχουν ένα μικρό σερί 4-0 οι Air Ballers. Μακρύδης. Για 2,5 λεπτά. Παραλίγο να κλέψει ο Παπαδημητρίου, παίζει όμως και η άμυνα. Jump shoot είναι άστοχο. Πάμε τον DK. Παπαδημητρίου, ωραία φάση, τελικός αποδέκτης. Ενός συμφιδιασμού που θα γίνει. Ο Γκάρις των Air Ballers. Και μέσα running flow δεν θα εκτοχίσει. Θα δικαιωθεί ο Σεργίου. Ο Παπαδημητρίου. Πάει να στρεγγέλα από Παπαδημητρίου. Jump shoot είναι εύστοχος για μία ακόμα φορά. Βρίσκουν κάποια καλά θέματα οι Air Ballers. Θα ανοίξει. DJ. Το οποίο από τον πάγκο θα πάρει το σου για 3 είναι άστοχος. Του Παπαδημητρίου το rebound. Κρυστάλλης. Να βγάλει μια ωραία πάσα alley hoop στον Καραγιάννη. Με τη λεγόμενη κουτάλα. Όπως λέγαμε παλιά. Κουτάλα στο δημοτικό τολμώ να πω ήταν overpowered. Καραγιάννης. Και τώρα είναι ενδεχομένως γιατί την άλλαξε. Μακουλίδης, συνδιατρής, είναι άστοχος. Airball σαν από μηχανής θεός πάει να κλέψει την κατοχή ο Μελώνας, δεν θα καταφέρει. Θα βγάλει κάτι πολύ εξετημένο, κοίταξε και ετοιμάστηκε να δώσει μια πάσα. Κόνσουλας η έξτρα πάσα στη γωνία και που είναι ο DK, συνδιατρής, είναι άστοχος. Κρυστάλλι στο rebound. Τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση. Καραγιάννης πάει μόνο στο coast to coast. Θα αφήσει την πάση στο καλάθι. Βάλε από τη μέσα. Κόντρας θα πάρει μια πάσα. Συντιατρής από τα 8 μέτρα είναι άστοχος. Και δεν θα πάρει το θετικό rebound. Θα το πάρει ο Κρυστάλλι. Πανταλώνας. Μακουλίδης. Παπαδημητρίου για 2, ήταν ο σούτ, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound και ένα ακόμα ανάποδο, λέει, έψω μια κίνηση που αρέσει πολύ στον Κρυστάλλι. 72-52, η διαφορά έχει στρογγυλοποιηθεί στους 20 πόντους. Για να δούμε αν θα εκτελεστεί η επίθεση. Μου έχει τύχει να χάσω καλάθι. Δεν είχα αρχίσει να κάνω zoom στο σκορ. Αυτό το δραματικό zoom in και zoom out που σε όλους μας αρέσει. Θα το κάνω και τώρα, οπότε μπορείτε να το βράδυ. Όπως και να έχει τελικό σκορ. Ενός πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού, 72-52. Οι Celligans διατηρούν την πρωτιά στον όμιλο, προχωράνε στο 11-1. Στο 5-6 θα προχωρήσουν οι Air Ballers. Οι Celligans οι οποίοι κατάφεραν να κλείσουν το παιχνίδι με υπέρ τους διαφορά 20 πόντων, έχοντας βρεθεί να είναι πίσω με 12. Νομίζω είπαμε ότι είχαμε να πούμε τόσο εμείς όσο και οι ομάδες. Κάπου εδώ πέρα συνεπώς ολοκληρώνεται η
συγκεκριμένη αναμέτρηση. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό, από τη διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από τη γραμματεία, από τον speaker, ευχές και όμορφη συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε πολύ τους χορηγούς μας, την Betson Greece, την BioSteel και τη συνεργασία της Λίγκας Μπασκετάκη με το EA Comiros. Αυτός είναι ο λόγος αυτής της συνεργασίας που είμαι μπροστά από μια κάμερα και εκπέμπω. Αυτά από εμάς, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, να προσέχετε, να αγαπάτε τους εαυτούς σας, να είστε καλοί άνθρωποι. Γεια σας.